Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελιξεδώνω το ραντεβού μας. Καλό μήνα να πούμε μετά και την εργατική Πρωτομαγιά. Οι εξελίξεις βέβαια χθες δεν ήταν και οι καλύτερες για την περιοχή μας. Θα τα συζητήσουμε. Καλησπέρα στον κύριο Ηλία Ιωαννίδη. Καλησπέρα. Σας επιλέξαμε έτσι κοντά στην εργατική Πρωτομαγιά, κοντά στην εκδήλωση που έχετε με τον Κώστα τον ήσυχο, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν και το κόμμα σας. Το κόμμα το οποίο πέρυσι περίπου τέτοια εποχή έχει κάνει μια εκδήλωση εδώ. Είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Λαφαζάνη. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Ήσυχο για να καταταθούν οι απόψεις του κόμματός σας και ενδεχομένως και κάποια τα οποία θα τα γράψουν στα απομνημονεύματά τους, βέβαια, για το τι έγινε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα όσοι από εσάς διατελέσατε είτε βουλευτές είτε σε κυβερνητικές θέσεις. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, θα συνδεθεί ο Δημήτρης με τον κύριο Γκαϊτατζή, γιατί βλέπουμε ότι το ζήτημα του περιβάλλοντος σε αυτό το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση, σας είδα, ήσασταν στην Νέα Καρβάλη και είδα μια ένταση μεγάλη, είδα μια αγωνία στα πρόσωπα μεγάλη των ανθρώπων, ακούστηκαν απόψεις για το τι γίνεται, ελήφθησαν κάποια μέτρα, κάποιες αποφάσεις, περιμένουμε να δούμε τι έγινε, ακούσαμε εδώ, φιλοξενήσαμε και τους ειδικούς. Προέκυψε αυτό το θέμα χθες με την φωτιά και θα πρέπει να δούμε, γιατί όλοι οι πολίτες ρωτάνε, είτε βρίσκονται στη ζώνη των 10-20 χιλιόμετρων, είτε πιο μακριά, τι γίνεται. Τις καλλιέργειες, με τα όσα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, με τα παιδιά τους, με τα σχολεία. Υπήρξε μια ανησυχία, διότι, όπως ξέρετε κύριε Ιωαννίδη, η συγκεκριμένη είναι τοξική, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό συνέβη ένα ατύχημα το οποίο μπορεί να χτυπάμε ξύλο, εννοείται, να προκύψει και σε άλλες βιομηχανίες. Είμαστε το χωριό στο οποίο μένω, είναι ανάμεσα σε δύο χημικές βιομηχανίες και αυτό που συνέβη ως ατύχημα συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων της περιοχής αυτής αλλά και της Καβάλας δεκαετίες ολόκληρες με τον τρόπο λειτουργίας του κυρίως του εργοστασίου των φωσφορικών λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης. Η αγανάκτηση των ανθρώπων έφτασε στο ζενίθ. Η κατάσταση ήταν, τι να πω, μη αντιμετωπίσιμη πια το τελευταίο διάστημα και στην ουσία υποχρεώθηκε το τοπικό συμβούλιο να κάνει αυτή τη συνέλευση στην οποία προσπάθησε, κατά την γνώμη μου και το είπα εκεί, το είπα στην τοποθέτησή μου, προσπάθησε να κατευνάσει λίγο τις αντιδράσεις. Δεν νοείται λαϊκή συνέλευση, συνέλευση που θα μιλήσει ο κόσμος για το πρόβλημα, να είναι συνέλευση κυρίως ομιλιών ανθρώπων οι οποίοι είναι υπόλογοι, αν θέλετε, και έχουν θεσμικές ευθύνες και να το αντιμετωπίσουν όχι όταν συμβαίνει το πρόβλημα, πριν συμβεί. Και μάλιστα μια συνέλευση την οποία κάλεσαν σαν βασική ομιλήτρια και την διευθύντρια του εργοστασίου της Νέας Καρβάλης. Αυτό όξινε, αν είδατε κάποιες σκηνές εκεί. Ήμουν εκεί καταρχάς. Ήμουν εκεί. Ωραία. Λοιπόν, το ζήσατε, δηλαδή είδατε τι έγινε. Η ουσία εγώ πιστεύω στη δημοκρατία ότι οφείλουμε να ακούμε. Και τι εννοώ, οφείλουμε να ακούμε. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι αυτή η συνέλευση, όταν αφήνει να τα πούμε τώρα, φανεί για την κουβέντα, άργησε κάποιες δεκαετίες να γίνει. Ναι. Κάποια χρόνια. Δηλαδή είναι σαν το έργο «Η αγάπη άργησε μια μέρα». Δηλαδή, επειδή εντάθηκαν οι οσμές τώρα τελευταία, θα βάλω ένα τελείωμα, θα επιστρέψουμε για το θέμα, αν είναι ένα κεφάλαιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα. Καλησπέρα, έχουμε τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γκαϊτατζή, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε και για το θέμα το οποίο ανοίξαμε κουβέντα με τον κύριο Ιωαννίδη. Όμως τώρα υπάρχει μεγάλη αγωνία για το ζήτημα της Ξάνθης. Καλησπέρα, κύριε Γκαϊτατζή. Γεια σας, καλησπέρα. Λίγο μόνο την ένταση, Δημήτρη, να μεγαλώσουμε για τον κύριο Γκαϊτατζή, πιο να ναι, αυξηθεί. Ακούγομαι. Ναι, τώρα σας ακούω καλά. Έλεγα πριν για τις ανησυχίες που υπάρχουν για το θέμα του ατυχήματος αυτού. Διαβάζω ότι οι συνάδελφοί σας. Ναι, μ' ακούτε. Ακούω, ναι, ακούω. Οι συνάδελφοί σας ομιλούν για τον μόλυβδο, διοξίνες, φουράνια, υδροφθόριο. Νέες λέξεις μπαίνουν πια στους πολίτες να ρωτάνε τι είναι και τι δεν είναι και ποιες είναι οι επιπτώσεις και μέχρι πού φτάνουν οι ακτίνα. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν, κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για το ατύχημα στο Όλυβδο στη Ξάνθη. Ναι, βέβαια, γι' αυτό σας, ναι, γι' αυτό σας καλέσαμε. Με μπέρδεψε το υδροφθόριο, γι' αυτό δεν ξέρω. Αναφέρω εδώ υδροφθόριο, ναι, γι' αυτό το διάβασα από το υδροφθόριο και ήθελα να σας το ρωτήσω γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως, αυτό μπορώ να σας
σας πω είναι στηριζόμενο στην παραγωγική διαδικασία που είχαν, που έχει συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παράγει δηλαδή το τμήμα που κάει και τις γνωστές μπαταρίες υγρής φάσεως, δηλαδή του οικού οξέως με μόλυβδο, ότι κάηκαν τα περιβλήματα, οι θήκες, πώς θα το πω, το εξωτερικό πλαστικό μέρος των μπαταριών, σε μια ποσότητα της τάξης από 5 έως 15 τόνους και ο αντίστοιχος μόλυβδος. Άρα από αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχουν εκκληθεί στην ατμόσφαιρα δυνητικά, άρα και τοξικές ουσίες, όχι μόνο δυνητικά τοξικές ουσίες, κυρίως μπορεί να είναι διοξίδες, ουράνι, αλλά και ενώσεις, γενικά πολύπλοκες οργανικές ενώσεις. Και από το μόλυβδο ίσως έχουν εκκληθεί στην ατμόσφαιρα οξύδια του μολύβδου. Πέραν αυτών, επειδή έμαθα επίσης ότι κάει και το κτίριο και μέσα είχε μια εσωτερική μόνωση από πολυουρεθάνη, κάει και όλη η μόνωση, άρα το μαύρο αυτό που βλέπουμε το σύνολο που ήταν από τα πλαστικά και από την πολυουρεθάνη. Γενικά είναι επικίνδυνες ενώσεις αυτές, αλλά από ό,τι είδα, γιατί πέρασα το πρωί από την περιοχή και μετά, έχοντας ένα ενδιαφέρον, μίλησα και με τον υπεύθυνο περιβάλλοντος και ποιοτικού ελέγχου της επιχείρησης. Αυτός μου είπε αυτά τα νούμερα που κατά τη γνώμη τους δεν έχουν αποτιμήσει ακόμα πόσο, αλλά δεν είναι αυτή τη τάξη μεγέθυνση, δεν είναι δηλαδή εκατοντάδες τόνοι, είναι 5 έως 15 τόνοι τα υλικά που κάηκαν, 20. Άρα αναγκαστικά θα βγήκαν στην ατμόσφαιρα αυτή τη τάξη μεγέθους προϊόντα καύσης. Τώρα από τις επικρατούντες ανέμους περιοχής τα μεταφέρθηκαν αυτά. Αυτό που μπορώ να πω... Μεταφέρθηκαν προς ποια κατεύθυνση, κύριε Καϊτατζή? Καταρχήν προς τον βόρειο ανατολικά, δηλαδή προς την πόλη, να το πω, της Ξάνθης, και μετά νότια, ακολουθώντας κάτω προς το ποτάμι. Έγινε ένας κύκλος, ας το πούμε. Γνωρίζω αυτό το σενάριο που το έλεγε ότι θα τα φέρει πάνω από την Καβάλα, αλλά προσωπικά δεν μπόρεσα να βρω, να δω τις τροχές των ανέμων, να δω αν όντως επαληθεύτηκε, διότι αυτό το σενάριο αφορούσε πρόγνωση ανέμων και όχι καταγραφή σε και προϋπόθεση να μην έχει σβήσει φωτιά, η οποία σε 2,5 ώρες περίπου έσβησε. Ακριβώς. Και ότι η φωτιά έπρεπε, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, θα ήταν ενεργή μέχρι τις πρωινές ώρες. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, γιατί δεν αφορά τώρα πρόγνωση, αλλά αφορά πραγματικές μετρήσεις, είναι επειδή έτυχε να κάνουμε μετρήσεις για άλλο λόγο στην πόλη της Ξάνθης, μέσα στην πόλη, σε μια ταράτσα. Όντως ανοιχνεύτηκαν το βράδυ και τις πολύ πρωινές ώρες σήμερα. Ανοιχνεύτηκαν λίγο υψηλότερες, τονίζω το λίγο γιατί ήταν κάτω από τα περιβαλλοντικά όρια επίσης, αλλά ήταν υψηλότερες συγκεντρώσεις από τις συνηθισμένες στην πόλη της Ξάνθης. Και επειδή συνέπιπταν, δηλαδή, 2-3 παράμετροι είχαν ακριβώς την ίδια ημερήσια διακύμανση, τα ίδια μέγιστα δηλαδή, προκύπτει ότι μάλλον ήταν το ίδιο γεγονός και των τριών. Και επειδή το μόνο γεγονός έκτακτο που έγινε στην περιοχή ήταν αυτό, πρέπει να ήταν από εκεί. Δεν έχουμε χημική ανάλυση αυτών των πραγμάτων για να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Έχουμε μια αρχική εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο των συγκεντρώσεων που μετρήθηκαν εκείνη τη στιγμή σε ορούμενα σωματίδια όλων των διαμέτρων. Εδώ ίσως θα είναι χρήσιμο να αντιπαραβάλω ότι αυτό είναι κάτι παραπλήσιο με αυτό που είναι στα σχέδια, στα σκαριά, να τοποθετηθεί και στην πόλη μας. Δηλαδή, μας έδειξε μετά από 2-3 ώρες κάτι. Οπότε είναι μια αρχική ένδειξη για να μπορεί κάποιος να συνεχίσει μετά και να το διερευνήσει αν θέλει σε μεγαλύτερο βάθος τι ήταν αυτό, από τι αποτελούνταν και το καθεξής. Και αν υπάρχει ένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Τι συστάσεις θα κάνατε για τους πολίτες στην ακτίνα των 15-20 χιλιόμετρων προς τους πολίτες της Ξάνθης, προς τους πολίτες του Νέστου και της Καβάλας ευρύτερα του νόμου? Ποιες θα ήταν οι δικές σας συστάσεις, αν σας ρωτούσε κάποιος ως ειδικός καθηγητής? Είναι αυτό που είπα από χθες, δηλαδή που το ανέβασα στο δικό μου λογαριασμό μέσα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά και από το πρωί το λέω στους ξαναπιώτες γνωστούς. Καταρχήν να περιορίσουν τον αερισμό του σπιτιού τους αυτές τις μέρες, δηλαδή μέχρι αύριο, ας το πούμε. Να ξεπλένουν τις ελεύθερες επιφάνειες σε μπαλκόνια, ταράτσες ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή.
Και ήταν σωστό, νομίζω, και το μέτρο της περιφέρειας να υπάρχει μια αποφυγή της πρόσβασης ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού, όπως παιδιά, για παράδειγμα, στον ανοιχτό χώρο. Δηλαδή, και ήταν μια συνετή απόφαση να είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα, αλλά και αύριο στην περιοχή. Γιατί οριοθετήθηκε στα 15 χιλιόμετρα, μπορούσε να είναι και στα 20 και στα 15. Το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι ότι υπάρχουν προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα αυτά. Επίσης, δεν θα πήγαινα να ανοίχα κάποιο χωράφι και τα λοιπά, να σκάψω να κάνω γεωργικές εργασίες αυτές τις 2-3 μέρες. Ούτε να καταναλώσω. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριο Ανίδη, τον κύριο Καϊτατζή? Όχι. Όχι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο ατύχημα, γιατί πάντα βλέπετε αυτά τα ατυχήματα φέρουν αυτόν τον συναγερμό και, να μην πω πανικό, αλλά μια αγωνία στον κόσμο, ερωτήσεις με τα παιδιά. Κοίτατε, έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι και το μέγεθος. Δηλαδή, αυτό το μέγεθος ήταν πολύ μικρό, ήταν πραγματικά πολύ μικρό σε σχέση με το μέγεθος των βιομηχανιών που έχουμε στην περιοχή και των δυνητικών αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει ένα τραγικό συμβάν στην περιοχή μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Πολύ μεγαλύτερα μεγέθη και πολύ χειρότερα πράγματα. Ναι. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρετε. Να είστε καλά. Κύριος Γκαϊτατζής, πάντα στην πρώτη γραμμή στην ενημέρωση και πάντα είναι προσεκτικός και στις προβλέψεις και στα στοιχεία. Θα πάμε τώρα σίγουρα και στην Ξάνθη, γιατί θα πάρουμε και το κλίμα του σφιγμού από την πόλη της Ξάνθης. Θα έχουμε τον κύριο Καμαρίδη, τον εκδότη και διευθυντή από την εφημερίδα Θράκη, για τη φωνή του Νέστου. Γιατί ξέρετε, είναι ο άξονας από την Ξάνθη μέχρι τον Νέστο, όπου το ποτάμι πει συγκεκριμένα, όπως κατέβηκε από ο κύριος Γκαϊτατζής, είπε, κατέβηκε στο ποτάμι. Απλά υπήρχε ένα σύστημα χθες ανέμων που έδιναν ότι θα περάσει από Καβάλα, θα φτάσει μέχρι Οφρίνιο, στην περίπτωση που δεν έσβηνε μέχρι το πρωί φωτιά και ο καπνός μέσα, ο μόλιβδος θα ταξίδευε μέσα από τον καπνό και θα πήγαινε εμάς. Τελικά, από ό,τι μας είπε ο κ. Γκαϊτατζής, ευτυχώς βέβαια, πουθενά δεν καλύτερα να μην πήγαινε, όμως δυστυχώς κάποιες περιοχές δεν απέφυγαν. Είναι στη γραμμή μας ή σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Καμαρίδη? Είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα από την Καβάλα, κύριε Καμαρίδη. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα στους καλημέρα, ναι, πλέον, σε λίγο θα πούμε καλημέρα. Ακούσαμε πριν τον καθηγητή, ο οποίος μας έδωσε κάποιες λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνομαι την πολύ μεγάλη ανησυχία. Εσείς έχετε και δύο άξονες, και την Ξάνθη και τον Νέστο, διότι πιάνει όλος πια το διάγραμμα αυτό, ξεκινάει από την περιοχή της Ξάνθης και κατεβαίνει μέχρι το Δέλτα. Ναι, το εργοστάσιο βρίσκεται στο όλιο της Ξάνθης, που δεν απέχει πολύ από τον Νέστο. Είναι στον Δήμο του Πύρου, αλλά όπως είναι και το γράφημα που έδωσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας, έχει πάει, το νέφος έχει φτάσει μέχρι και τη Δράμα, σχεδόν περίπου στη Δράμα, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, έχει κινηθεί και ανατολικά και βόρειο-βόρειο-ανατολικά, αλλά και δυτικά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να βάλεις σύνορα, δεν μπορείς να βάλεις όρια. Σύμφωνα με τον άνεμο κινείται το νέφος και είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πού να βρίσκεται αυτή τη στιγμή άραγε αυτό το νέφος ή πού να έχει επικαθίσει? Ζητάνε οι πολίτες να μάθουν, να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Άκουσα λίγο προηγουμένως τον κύριο Καϊτατζή, που ήταν σαφής σε αυτά που διατύπωσε και όπως τα διατύπωσε. Πριν όμως δεν έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, όλα είναι εικασίες και με βάση κάποιες ενδείξεις. Δεν έχουμε δηλαδή άμεσα αποτελέσματα ερευνών. Η έρευνα που διεξήχθη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της θα φανούν από την Παρασκευή και στη συνέχεια. Οπότε ο κόσμος αναρωτιέται αυτή τη στιγμή, ο κάτοικος εκεί της περιοχής ιδιαίτερα, των χωριών της γύρω περιοχής και φυσικά εκτενέστερα και της Ξάνθης. Τι να κάνω, να βγω από το σπίτι μου ή να πω στο σπίτι μου, να πληθώ, πόσο θα πλύνουμε, πόσες μέρες, να πάω στο χωράφι μου, όχι δεν θα πάω στο χωράφι μου. Τι να κάνω τους ντομάτες που έβαλα, τον βαξέ μου, να τον καταστρέψω ή να τον φάω? Ξέρεις τι, Γιάννη, είναι πολλά ερωτήματα λίγο που μπαίνουν και συγκεκριμένα πώς τα βάζετε. Είναι ειδικά ερωτήματα, δεν είναι αόριστα. Έτσι. Και είναι και ανθρώπινα, έτσι. Δεν είναι υπερβολικά. Είναι ανθρώπινα και εύλογα τα ερωτήματα. Μου θυμίζει λίγο, βέβαια, καμία σχέση και μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Με το 86. Μου θυμίζει λίγο προακριβώς, προ 32 ετών, τέτοιες μέρες ήταν, 26 Απριλίου θα ρω, όταν έχει σκάσει τότε το Τσέρνομπιλ και δεν γνώριζε ο κόσμος, ζητούσε αναγωνίως μια πληροφόρηση, μια ενημέρωση. Θυμάμαι τότε πηγαίναμε εδώ στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνική της Ξάνθης, για να μετρηθούμε κατά πόσο έχουμε προσλάβει ραδιενέργεια ή όχι. Κάποιοι λέγανε δεν έγινε, είναι προπαγάνδα αυτά που λέτε. Μην τα λέτε, δεν είναι, μετέδιδαν κάποιοι.
δεν έγινε ποτέ το Τσέρνομπιλ. Γελάει ο κύριο Ιωαννίδη δίπλα μου, κύριε Καμαρίδη, ναι, γιατί λέγανε κάποιοι, μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Τι να το κάνω όμω να μου πούν μετά από 5 χρόνια ή 5 μήνε έστω. Δεν σου λέω μετά από 15-20 χρόνια, ότι τότε ξέρει υπήρχε το πρόβλημα, αλλά εγώ δεν είχα τα στοιχεία εκείνα, τα ενημερωτικά, δεν είχα ενημερωθεί σωστά για να μπορέσω να προστατευτώ. Τι να το κάνω τότε. Το θέμα είναι τώρα να ενημερωθώ σωστά και αυτά που λένε περί καθησύχασης. Επέτρεψέ μου να τα ακούω λίγο πρόημα, γιατί δεν μπορεί να με καθησυχάσει κάποιος ως πολίτη εδώ της περιοχής όταν λέει «εικάζω ότι», άρα είναι καθησυχαστική, λέει, η παράγοντες. Με ποιο δεδομένο είναι καθησυχαστικός, για παράδειγμα, ότι περιφερειάζει Ξάνθης? Με ποια δεδομένα πίσω του? Τι έχει δηλαδή, τι γνωρίζει για να καθησυχάσει τους πολίτες? Ναι, λέμε όχι στον πανικό, είναι ο χειρότερος σύμβουλος, αλλά όχι ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε. Περιμένουμε και απαιτούμε βέβαια από την πολιτεία να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Ναι, κύριε Ιωαννίδη, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Όχι, νομίζω η ενημέρωση και τα ζητήματα που έθεσε ο συνάδελφός σας είναι πολύ έτσι. Αντίστοιχα, κύριε Καμαρίδη, για την περιοχή του Νέστου, φαντάζομαι έχετε εισπράξει τα αντίστοιχα τηλεφωνήματα, έτσι? Φυσικά. Όπως και στην Ξάνθη. Φυσικά, γιατί είναι δίπλα. Μπορώ να σου πω ότι στην Ακτίνα ο Δήμος Νέστου είναι και πιο κοντά από το Δήμο Ξάνθης. Δηλαδή η πόλη της Ξάνθης, ναι, είναι πιο μακριά. Σωστά. Από το Όλβιο σε Ακτίνα. Απλά ήταν οι άνεμοι τις κρίσιμες 2,5 ώρες που διήρκησε η φωτιά. Η άνεμοι ήταν ανατολική προς την Ξάνθη. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο. Τις πρώτες ώρες, ναι. Αλλά δηλαδή μετά, όσο διαρκούσε η φωτιά μέχρι το σβήσιμο, η άνεμοι ήταν ανατολική. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν το νέφος είναι τοξικό ή μη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τι περιέχει αυτό το νέφος και δεν ξέρουμε πού θα επικαθίσει στο τέλος. Αν έκανε τη βόλτα του και πάει να καθίσει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα στην Καβάλα, λέω τώρα. Ναι, σωστά. Μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Όχι, τι να παρεξηγηθεί. Το πρόβλημα το έχει η Καβάλα, δεν το έχει η Ξάνθη. Και αυτό που έβγαλε σαν ανακοίνωση ο Δήμος Νέστου δεν με καλύπτει προσωπικά. Δηλαδή είπε ο Δήμος Νέστου, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί όπως επικοινώνησε ο Δήμαρχος με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας, το διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ ρωτάω, με ποια δεδομένα ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα? Πάνω, κοιτάξτε, το θετικό και το έκπληξη είναι καταρχάς ότι ασχολήθηκε και σήκωσε τηλέφωνο ο Δήμαρχος του Νέστου. Εγώ ομολογώ δεν περίμενα. Στιγμή, ναι. Όταν γίνανε, θυμάστε, το θέμα με τους πρόσφυγες, πήγε και κρύφτηκε. Πήγε μέσα στο ποτάμι και κρύφτηκε. Τώρα λίγες πληγές. Για να πει ότι δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Ως δημοσιογράφος του Νέστου δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι εντάξει. Άμα θα μου λέγατε ότι επικοινωνήσω, θα ήταν και έκπληξη μεγάλη. Ναι, μην την έχεις πληγή. Αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει καθησυχάζουμε τον κόσμο. Πώς τον καθησυχάζεις? Πότε τελείωσε το πανεπιστήμιο, στην ειδική σχολή που ξέρεις από όλα αυτά τα στοιχεία? Όχι μόνο ο Δήμαρχος, και αυτοί που καθησυχάζουν. Σαφώς δεν παίρνουμε πανικό, αλλά δεν καθησυχάζουμε. Γιατί αν καθησυχάζουμε, θα χρειάζεται παγρύπνηση, όπως είπε ο κύριος Γκαϊτατζής, μια προσοχή, κάποια μέτρα. Και οι λέξεις αυτές τώρα, καθησυχάζω και δεν συντρέχει τίποτα, νομίζω θυμίζουν το 86 που λέγανε τότε κάποιοι σύντροφοι του Λία του Ιωαννίδη. Αυτά είναι προπαγάνδες. Δεν τα πιστεύω. 32 χρόνια πριν. Έτσι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Για να ευχαριστούμε στο διατάφτα, ναι, τα ερωτήματα που περιμένει ο κόσμος να απαντηθούν και θα απαιτηθεί κάτι τέτοιο μετά την Παρασκευή, γιατί περιμένουμε και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου του κ. Γραψομανίκη, ο οποίος βγήκε σήμερα στην Θράκη, στην εφημερίδα μας, και ήταν λαύρος για όλα αυτά που εικάζονται από διάφορους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένα πρώτο πόρισμα του τι έγινε, του τι, κλήθηκε στην ατμόσφαιρα και πού υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. Καζαντζής ήταν ενδεικτικά και πρώτη φορά το ακούω, να σου πω την αλήθεια, από τότε που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ως στοιχεία δηλαδή, έστω συμπτωματικά. Αλλά επί της ουσίας δεν ακούσαμε ακόμη τίποτα. Γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί. Πρέπει να δούμε τις μετρήσεις τα συγκεκριμένες. Η εταιρεία πιστεύετε θα έχει ευθύνες? Θα υπάρχουν πρόστιμα στην εταιρεία, συνέπειες, αγωγές? Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι τρισδιάστατο κατά την άποψή μου. Είναι σαφώς περιβαλλοντικό, πρώτα απ' όλα είναι θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Σαφώς περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό και βαθιά κοινωνικό. Γιατί το εργοστάσιο αυτό απασχολούσε εκατοντάδες εργαζόμενους. Είναι ένα από τα λίγα εργοστάσια που έχουν αναπομείνει πλέον στο νομό Ξάνθης. Από τις εκατοντάδες που είχε κάποτε, έχει τώρα μετρημένα στο δάχτυλο του ενός χεριού. Ένα από αυτά τα δάχτυλα ήταν και η Sunlight. Απασχολούσε εκατοντάδες εργαζόμενους. Ήταν μια υγιέστατη επιχείρηση, κερδοφόρα επιχείρηση, και είναι, δεν μιλάω στον αόριστο. Είχε έτοιμες παραγγελίες με μπαταρίες μεγάλου μεγέθους για υποβρύχια κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες τάξεις σε παραγγελίες, έτσι, για εκατομμυρίων παραγγελίες. Δεν θέλω να μείνω σε κάποια κοτσομπολιά, μένω στο συμβάν. Το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί το περιβάλλον,
η βιομηχανία σαφώς μας ενδιαφέρει και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Σε πρώτη φάση βγαίνει βέβαια ο βιομήχανος και του τη δηλώνει δημόσια ότι δεν θα διασαλευτεί τίποτα από όλα αυτά. Όμως ξέρεις, όταν είναι ζεστό το πράγμα, όλα είναι εύκολα. Στη συνέχεια, όταν κρυώνει, αρχίζουν πλέον και ένας-ένας παίρνει τις ευθύνες από πάνω του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καμαρίδη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το θυμάστε αυτό πάνω στο 86 που είπα, κύριε Ιωαννίδη, έτσι. Εσείς τρώγατε μαρούλια και φράουλες τότε. Φυσικά και το θυμάμαι και θυμάμαι πολύ καλά τότε, δυστυχώς, ότι υπήρξε από την πλευρά συγκεκριμένου τότε πολιτικού χώρου η προσπάθεια να πείσουμε ότι είναι μία προπαγάνδα, ότι είναι κάτι που είναι υπερβολικό. Το λέει η Δύση, έτσι, ναι, οι υπεριαλιστές της Δύσης. Θυμηθούμε εκείνη την περίοδο πως ήταν και η... Τελικά δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα. Δυστυχώς αυτά δεν έχουν σύνορα, επηρέασε ζωές, κατέστρεψε ζωές αυτό το ατύχημα. Θα έχουμε τώρα την πυρηνική, το εργοστάσιο στο Ακούγιου, από ό,τι μαθαίνουμε, πολύ κοντά. Από τη στιγμή που συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα, είναι πολύ κοντινό το σημείο αυτό. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα τώρα με βάση αυτά που άκουσα. Φανταστείτε, κύριε Χατζημανουήλ, να γινότανε στην περιοχή αυτή που μιλάμε, το διαλυτήριο πλοίων, να συνυπήρχε με τις δεξαμενές καυσίμων, με τον λιθάνθρακα, στη θάλασσα να έμπαινε το LNG, όλα αυτά θα συνέβαιναν, θα γινόντουσαν, αν δεν υπήρχαν οι αγώνες και οι αντιδράσεις ενός κόσμου ολόκληρου που αντέδρασε. Φανταστείτε αυτή την περιοχή, να είχε και όλες αυτές τις βιομηχανίες. Για να πω ότι έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία η περιβαλλοντική διάσταση στη ζωή μας, να θεωρήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούμε σε τι περιβάλλον ζούμε, και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή μας πρέπει να υπαγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε, και σκληρά να αγωνιζόμαστε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα σήμερα να υποχρεώσεις ένα τεράστιο εργοστάσιο. Είδατε τι είπε ο συνάδελφός σας. Οι θέσεις εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο. Αξιοποιούνται από τον εργοστασιάρχη που, όταν κερδοφορεί βέβαια, όλα καλά, η κοινωνία δεν λέει τίποτα κτλ. Αλλά όταν προκύπτει θέμα, αμέσως θα επικαλεστεί το ότι δίνει θέσεις εργασίας στον κόσμο. Πρέπει σε αυτή την περίοδο, ειδικά σε αυτή την περίοδο που έχει οξυνθεί, να γίνουν πράγματα. Να γίνουν πράγματα από την κοινωνία των πολιτών. Ένα πρώτο βήμα έγινε με τη συνέλευση της Νέας Καρβάλης. Θα το δούμε μετά όμως αυτά στο δεύτερο μέρος. Γιατί θα, κλείνοντας το πρώτο μέρος, θα δούμε και το ρεπορτάζ, ώστε όσοι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν το χρονικό από χθες μέχρι σήμερα να τους ενημερώσουμε. Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ και στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Ιωαννίδη θα συζητήσουμε και αυτά τα οποία προείπε πριν για το εργοστάσιο που λέτε για τη Λαϊκή Συνέλευση. Έβαλε και ένα άλλο μαγικό όνομα, άκουσα, Ραψομανίκης. Θυμάμαι και τη συντονιστική, τα όσα έγιναν τότε με την κατάθεση που έκανε ο κύριος Ραψομανίκης, ο κύριος Σιλέος, ο κύριος Χριστοφορίδης. Είναι ευκαιρία να τα δούμε και αυτά. Γιατί είδα ότι στη συνέλευση της Νέας Καρβάλης κάποια πράγματα πέρασαν στον ντούκου, να το πω κατά την λαϊκή έκφραση, έτσι. Στον ντούκου πέρασαν κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ στο χρονικό για να κλείσουμε το κεφάλαιο και να υπάρχει επαγρύπνηση, όπως επαναλαμβάνω, στους πολίτες για το 48ωρο όλο αυτό και μια ιδιαίτερη προσοχή. Και στο δεύτερο μέρος για να δούμε και την πολιτική με τον κύριο Ιωαννίδη. Προληπτικά μέτρα προστασίας των κατοίκων τέθηκαν σε ισχύ για τις επόμενες 48 ώρες σε περιοχές κοντά στο εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών της εταιρείας Sunlight στο Όλβιο της Ξάνθης, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης, με τις τοπικές αρχές να σημειώνουν ότι οι αρχικές εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές σχετικά με το ενδεχόμενο ρήπανσης του περιβάλλοντος. Είναι μεγάλο πλήγμα για την περιοχή, ειδικά για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος έπαθε τη μεγάλη οικονομική ζημιά, και φυσικά και περισσότερο για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, για τις οικογένειες που εργάζονται, γιατί σε αυτές τις στιγμές, ξέρετε, το μεροκάματο είναι κάτι το οποίο είναι και δυσέβρετο και απαραίτητο. Εγώ τους υποσχέθηκα
όταν λίγο ηρεμήσουν τα πράγματα, θα έρθω να κάνω ένα αγιασμό, ένα ευχέλαιο, να ευλογήσω και τους εργαζομένους και τον τόπο. Μήπως μας πειράξει, μερικοί φύγανε, πήγανε στα παιδιά τους, κάθονται ό,τι είναι στην Ξάνθη, ό,τι είναι στις πόλεις. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε το σπίτι μας και να φύγουμε. Όπως αποφασίστηκε σε έκτατη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστου Μέτιου, εκπροσώπων της εταιρείας αλλά και του καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Σπύρου Ραψομανίκη, θα διεξαχθούν εντατικές μετρήσεις, τα πρώτα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν το απόγευμα της Παρασκευής. Μέχρι την ανακοίνωση των πρώτων μετρήσεων για καθαρά προληπτικούς λόγους, συστήνεται από τις τοπικές αρχές η μη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα τα σχολεία των περιοχών, μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη, θα παραμείνουν κλειστά για 2 ημέρες. Θα αποφανθούμε όταν θα έχουμε έτοιμες τις αναλύσεις από τα φίλτρα τα οποία έχουμε μαζέψει την αέρια ρήπανση. Δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος και με απόφαση εταιρείας από αύριο το πρωί όλοι οι εργαζόμενοι θα σταθούν στο εργοστάσιο και επιπλέον αυτή η ζημιά που μας συνέβη μας κάνει πιο δυνατούς και θα το ξαναφτιάξουμε το εργοστάσιο ξανά καινούργιο και πιο μοντέρνο από την αρχή. Σε ανακοίνωσή της, η γνωστή εταιρεία αναφέρει ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να απολυθεί και όλες οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες. Η εταιρεία Sunlight αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής. Η εταιρεία συστήματα Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου της στη Ξάνθη την 1η Μαΐου, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην αποτίμηση της κατάστασης και των ζημιών που έχουν προκληθεί. Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η παραγωγική της δραστηριότητα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των ανά τον κόσμο πελατών της. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ολύμπιας, σε συνέχεια της φωτιάς που ξέσπασε την 1η Μαΐου, επιτάγει από στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς της περιοχής, αναφέρει πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς και δεν πρόκειται κανένας να χάσει τη δουλειά του. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των ζημιών, θα διατηρηθούν στο ακέραιο όλες οι θέσεις εργασίας, επισημαίνει ακόμα σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Sunlight. Επιπρόσθετα, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος φαίνεται να έγραψε προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα εξής. Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μπαταριών Sunlight στο νέο Όλβιο Ξάνθης, επισκέφθηκα το σημείο και είχα λεπτομερή ενημέρωση από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Χουβαρδά, του συντονιστή επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγων Αθαναήλ Ρίγα και τον διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αρχιπύραρχο Μάριο Αποστολίδη. Στη συνέχεια συγκαλέσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη, το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας και μετά από εκτίμηση της κατάστασης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανακοινώσαμε τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας για τις περιοχές βορειοανατολικά του εργοστασίου. Τα προληπτικά μέτρα θα ισχύσουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και θα ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων που ζητήσαμε να διεξάγει στην περιοχή το εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρήπανσης Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η φωτιά, ναι, έχει τεθεί, έχει οριοθετηθεί από χθες το βράδυ. Στο χώρο όπου ξεκίνησε, στο μεγάλο χώρο παραγωγής. Όλο το βράδυ οι δυνάμεις εκεί συνεχίζαν την τιτάνια προσπάθεια να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες, διότι υπήρχε και μερική κατάρρευση τμήματος της στέγης εκεί του κτηρίου και συνεχίστηκε και σήμερα το πρωί, ακόμα συνεχίζονται οι μικροεστίες να κατασβαίνονται. Επιπρόσθετα, το ένα τσάνελ βρέθηκε στο νέο όλβιο της Ξάνθης και κατέρεψε την επόμενη ημέρα και όσους προτίμησαν να μην εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να παραμείνουν στο χωριό. Είδαμε μια κάγωνα που πάνε στο που ψηλά στον ουρανό έτσι και δεν ξέραμε τι ήταν. Πλέναμε τα κάγκελα, τις πόρτες, τα παράθυρα, όλα, ναι. Τρομοκρατηθήκατε, φοβηθήκατε? Όχι πολύ, παιδί μου. Εγώ νόμισα έτσι, καπνός έρχονται, λέω, κανένας θα έδωσε φωτιά τα ξύλα. Πολύ ατμόσφαιρα, πολύ μαύρο, πίσω. Φύγτε από το χωριό, λέει, είπαν, αλλά δεν έφυγα, παιδί μου, εδώ ήμουν. Λοιπόν, τι να πούμε, παλιά λέγανε για το Τσέρνομπιλ να πούμε, αφού το φάγαμε και μετά λέμε φάτε μαρούλια. Το ίδιο πράγμα είναι και τώρα. Φοβηθήκατε? Εγώ καθόλου. Εγώ καθόλου. Υπήρχε μια μεγάλη πυρκαγιά, κάει και ένα εργοστάσιο το οποίο για μας είναι το στολίδι του Δήμου μας και γενικότερα του νομού Ξάνθης και όχι μόνο και, και της Καβάλας, γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι είναι και από την Καβάλα. Πάντως, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεν φαίνεται να εμπνέει κάποιος κίνδυνος ακόμα και στον κοντινό Δήμο Νέστου. Λοιπόν, όντως πρόκειται για μια καταστροφή σε μια πολύ μεγάλη μονάδα. Είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν ήθελε να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όπως και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας κεντρικά, παρακολουθούν το γεγονός.
και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ήταν παρόν και ισχύει η απόφαση του χθεσινού, η ανακοίνωση του χθεσινού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, η οποία, όπως την επιβεβαίωσα και λίγα λεπτά πιο μπροστά από το διευθυντή του κύριο Χουβαρδά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλ. Τέλος, το ένα τσάνελ βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην καρδιά των γεγονότων, αφού κάλυψε μέσω ζωντανών συνδέσεων στο Έψιλον και στην εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο την καταστροφική πυρκαγιά του εργοστασίου μπαταριών στο Όλβιο της Ξάνθης. Θα πάμε στην περιοχή, θα βρούμε τον Τάσο Παλαιστίδη, βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο. Πριν τον ακούσουμε μόνο, καλησπέρα Τάσο, να πω μία-δύο λεπτομέρειες, γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Το εργοστάσιο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Καλησπέρα από το Όλβιο της Ξάνθης. Πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να θέσουν, Νίκο, υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Ήδη εμείς που βρισκόμαστε εδώ από νωρίς το μεσημέρι διακρίνουμε πως η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και οι πυροσβεστικές αρχές τονίζουν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχει πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Να σας πω ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τους φορείς της περιοχής του νομού της Ξάνθης κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών στους γύρω οικισμούς. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος. Πήρατε μια γεύση από τα όσα γίνανε στην Ξάνθη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και από τα δελτία ειδήσεων με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν πολίτη φυσικά να μην είναι σε επαγρύπνηση. Η υποχρέωση όλων είναι άλλωστε. Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριο Ανίδη, το περιβαλλοντολογικό δεν μπορεί να μείνει σε πρώτη γραμμή και βλέπετε συμπίπτουν και όλα τα γεγονότα και με την λαϊκή συνέλευση στη Νέα Καρβάλη, στην οποία ήταν και ο κύριος Βίζικας, έτσι, ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο άνθρωπος που ίδρυσε το Μουσείο Καπνού και σήμερα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων. Καλησπέρα, ένας κύριε Βίζικα. Ενεργός, ανήσυχος πολίτης. Ανήσυχος, ναι, είναι ανήσυχος. Και καλός είναι ανήσυχος. Και ενεργός, το τονίζω. Καλησπέρα σας, κύριε Βίζικα. Καλησπέρα σας. Λέγαμε πριν για την αγωνία που υπάρχει του κόσμου όταν βλέπει να γίνονται ατυχήματα όπως αυτό που έγινε στην Ξάνθη και έσπηρε την ανησυχία στον νομό Δράμα, στον νομό Καβάλα, στον νομό Ξάνθης και βέβαια δεν ξέρω, ελπίζω να μην πάει και στην ευρύτερη περιοχή. Ανοίξει περισσότερο. Δεν υπάρχουν σύνορα δυστυχώς αυτά τα ατυχήματα όπως δεν υπήρξε και σύνορα, όπως είπε ο κ. Ιωαννίδης, στα γεγονότα του 86, το Τσέρνομπιλ όπου ξεκίνησε και έκανε δυστυχώς το γύρο σχεδόν όλη τη Ευρώπη τότε. Και οι επιπτώσεις του ακόμα είναι. Και οι επιπτώσεις του φυσικά. Ναι, ναι κύριε Ιωαννίδη, φυσικά είναι υπαρκτές. Δυστυχώς. Εγώ να σας συγχαρώ και τους δύο, γιατί αυτά τα περιβαλλοντολογικά θέματα συμφωνώ ότι έχουν σχέση με την υγεία, τη δημόσια υγεία. Αλλά και τον κύριο Ιωαννίδη, διότι ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Βασιλιάδης ο Λάζαρος, ο αείμνηστος Λουδομέτοφ και άλλοι κάτοικοι τότε, καβαλιώτες, είχαν αγωνιστεί και είχαν αποτρέψει το να γίνει Καβάλα αυτό που σχεδίαζαν στην Αθήνα. Ένα βιομηχανικό χημικό κέντρο. Δικιά μου παρέμβαση συνίσταται στο ότι στην Καρβάλη που είχα πάει έχει γίνει πολύ θόρυβος μόνο για το τι μυρίζουμε και το τι βλέπουμε το μεγάλο θέμα που είχαμε αναδείξει εμείς τότε σαν εργατικό κέντρο το 1991 ήταν η ανάδειξη της μελέτης της Χασκόνη. Κάναμε το εξής, η μελέτη της Χασκόνη ασχολήθηκε με τα βαριά μέταλλα του Βόρειου Αιγαίου. Είχε χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υπηχοδέ της Ολλανδίας και το Υπηχοδέ της Ελλάδος. Όπου και έκανε λόγο για τα βαριά τοξικά μέταλλα, για το κάδμιο κυρίως, για το θόριο και το ψευδάργυρο. Και έλεγε ότι όλος ο κόλπος της Καβάλας μπορεί να είναι μολυσμένος από το κάδμιο. Γι' αυτό το λόγο είχαμε κάνει μια πρωτογενή έτσι έρευνα και συνδέσαμε την Καβάλα, τον νομό Καβάλας, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Μαγνησίας, Κοζάνης, Δράμας, Τρίκαλα και Εύρου
με 9 ασθένειες. Η καβάλα πρώτη στα νεοπλάσματα, δεύτερη μετά την Κοζάνη στις νόσες του κυκλοφορικού συστήματος, ενδοκρινικές διαταραχές, διαταραχές ρέψης, ανοσιολογικές διαταραχές, αναπνευστικού δέρματος, περιγενετικής περιόδου κτλ. Αυτά γιατί τα λέω. Ότι θα πρέπει επιτέλους, και χάρηκα πάρα πολύ το ότι η γενιά Ιωαννίδη, να το πω έτσι, άφησε πίσω πολύ καλούς αγωνιστές, στην Καρβάλη τους είχα δει προχθές, και ότι θα πρέπει επιτέλους να βάζω αυτά τα θέματα. Εμείς τα δείξαμε, τα αναδείξαμε, ο ιατρικός σύλλογος τότε είχε διαμαρτυρηθεί. Θυμάμαι, ήταν γραμματέας ο κύριος Ερυπηλίδης, και όταν έκαναν μελέτη βγήκαν διπλάσια τα ποσοστά στα νεοπλάσματα. Αυτά τα λέω μόνο και μόνο ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, όχι μόνο να πάρουμε κάποιους σταθμούς για να μας πούν ότι είναι χαλασμένοι, και είναι αδικαιολόγητο, η αδικαιολόγητη περιφέρεια το ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός. Αυτά θα πρέπει να είναι παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα εργοστάσιο χωρίς άδεια, είναι προσωρινή άδεια. Ο φωσφογύψος, αυτές οι χιλιάδες τόνοι που έχουν το κάθιο, τι θα γίνουν, ποιος θα τους κληρώσει, ποιος θα τους πάρει από εκεί. Εγώ νομίζω, επειδή τα θέματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν σχέση με τη δημόσια υγεία, άμεσα βέβαια των εργαζομένων στη Βούφουλου, που θα πρέπει επιτέλους να πάρουν τη θέση στα χέρια τους, διότι οι περισσότεροι ξέρουμε όχι στην καβάλα από τι πεθαίνουν, και αν θέλετε να το διαπιστώσετε, ας πάνε και στη Δημαρχία να δουν από τι πεθαίνουν όλοι σχεδόν οι συνάδελφοί τους. Με μια μελέτη που μπορεί να γίνει σε 2-3 μέρες. Πάνω θα πρέπει να κύριε Βίζικα, μια επιδημιολογική μελέτη θέλει πολλά χρόνια για να γίνει. Θα πω κάτι. Οι ειδικοί που ρωτήσαμε μας έχουν πει ότι θέλει πολλά χρόνια. Και οι ευθύνες είναι όλων όσοι έχουν εμπλακεί με τα κοινά εδώ και δεκαετίες στην πόλη. Συμφωνώ. Στο ότι δεν βάλαν τα στήθια τους μπροστά να έχουμε επιδημιολογική μελέτη και να ομιλούν τα νούμερα και τα στοιχεία, και όχι ο Βίζεκας, ο Ιωαννίδης, ο Ραψομανίκης, ο Βασιλιάδης, να μιλάνε τα νούμερα και οι μελέτες. Ορίστε κύριε. Γιατί μπορεί να λένε ότι οι απόψεις σας είναι υποκειμενικές. Όταν ομιλούν όμως τα στοιχεία, δεν αμφισβητούνται έτσι. Δεν ξέρω πώς ακούγουμε τα στοιχεία πολύ τα καλά, οποία ακούγεστε. Πήραμε εμείς από την, στατιστική υπηρεσία. Έτσι, έπιαναν το 1960 και βλέπαμε στα ιστιογράμματα το πώς εξελισσόταν οι διάφορες ασθένειες. Αυτό που θέλω να πω, εμείς θέλουμε να λειτουργεί το εργοστάσιο, αλλά μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δεν λειτουργήσε ποτέ. Και αν δίνουν αυτά που, τα στοιχεία που θα πρέπει να δίνει η περιφέρεια, γιατί η δημαρχία, δεν κατάλαβα καλά, θα πρέπει να τα έχω εγώ στο τηλέφωνο μου, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι, online να βρίσκεται, είναι σωστό αυτό που λέτε, να υπάρχει online. Σε ποια σωστά. Θάλασσα, σε ποια θάλασσα θα πάω να κολυμπήσω, τι έχει κάθε σωστά θάλασσα και ποια είναι η ρήπανση. Αν τα έχω εγώ αυτά, την άλλη μέρα, ξέρετε τι θα γίνει. Έτσι. Ναι. Κάτι να σας πει θέλει ο κύριος Ιωαννίδης. Μισό λεπτό κύριε Βίζικα. Έχει μεγάλη σημασία ο πολίτης να έχει πρόσβαση και να έχει εμπιστοσύνη στον φορέα που θα κάνει τις μελέτες. Γιατί το αίτημα το δικό μας Γιάννη παλιά ήταν έρευνες, μελέτες, μετρήσεις που να μπορούν σε αυτές τις μετρήσεις να έχουν πρόσβαση οι πολίτες για να μπορούν να είναι ήσυχοι. Γιατί λένε τα λοιπάσματα κάνουν με αυτή τις μετρήσεις οι ίδιοι και όχι, πρέπει και εμείς να θεωρήσουμε ότι είναι και αξιόπιστες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν έχουν αντικειμενικότητα και έχουν λόγους να κρύψουν πράγματα. Αλλά εδώ η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Το τελευταίο διάστημα. Αλλά έχουμε και μία κοινωνία που πράγματι όταν έπρεπε έδωσε το παρόν της και έφτιαξε μεγάλα συλλαλητήρια με πολλή προσπάθεια, είναι αλήθεια δική μας κτλ. Αλλά αυτή η κοινωνία τώρα πρέπει ξανά να σηκώσει κεφάλι και να διεκδικήσει, να παλέψει και να νικήσει. Μπορούμε να νικήσουμε. Μπορούμε να νικήσουμε και τώρα. Μες. Απλά πρέπει να το λοιπόν, πιστέψουμε. Απλά δεν ξέρω να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Βίζικα θερμά για την παρέμβαση. Καλό σας βράδυ. Και εγώ.
Θα τα πούμε στο στούντιο. Θα σας καλέσουμε τα υπόλοιπα να μας τα πείτε εδώ στο στούντιο ζωντανά σε μια εκπομπή. Γιατί έχουμε πολλά θέματα να σας βάλουμε. Θέλουμε να μας πείτε και για τον καπνό. Είδαμε και μια ιστορική, ένα θέατρο για την ιστορία που είχε τον καπνό. Ήταν ο κύριος Βίζικας. Οπότε θα βαθμολογήσει να μας πει πώς τέθηκαν τα θέματα καπνού και για το Ινστιτούτο της δράσης του. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Βίζικα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω βέβαια το εξής, ότι είπε και ο κύριος Γκαϊτατζής και συμφωνούν πολλοί ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, πρόβλημα. Δηλαδή, οι αρχές δεν εμπιστεύονται τη βιομηχανία και τα στοιχεία τα οποία παραδίδει. Η βιομηχανία δεν εμπιστεύεται τις αρχές, θεωρεί ότι απέναντί της έχει μια μεροληψία τροποντινά. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τις αρχές. Μεροληψία υπέρ της βιομηχανίας υπάρχει, κύριε Χατζημάνη. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τις αρχές ούτε τη βιομηχανία. Αντιστοίχως, η βιομηχανία υποστηρίζει ότι οι αρχές, ότι οι πολίτες έχουν ένα περίσσιο ζήλο και μια παραπανίσια καχυποψία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το τρίγωνο όπως διαμορφώνεται πρέπει να οικοδομηθεί. Και ξέρετε κάτι, δεν οικοδομείται ούτε σε μια μέρα, ούτε με έναν διευθυντή, ούτε με μια συντονιστική κατά των δεξαμενών ή κάποιους άλλους φορείς, ούτε με τον σημερινό δήμαρχο, βουλευτή, στρατηγό κλπ. Είναι κάτι που οικοδομείται πολλά χρόνια, μια σχέση εμπιστοσύνης και μια σχέση η οποία δεν θα κλονίζεται από ένα ατύχημα ή από γεγονότα τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Το τελευταίο διάστημα που όλοι λέγανε υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία. Σωστά είπε ο κ. Βίζικας κάποια θέματα για Ρώσες κτλ. Και ρωτάω, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε μια επιδημιολογική μελέτη? Ρωτάω εσάς τώρα. Ξέρετε, ρωτάω ότι ήταν τον κύριο Ιωαννίδη. Πάγιο αίτημά μας αυτό. Ρωτάω εσάς τώρα. Ναι. Ήσασταν και αντιδράσατε και διαφωνήσατε και πήρατε και τον λόγο κι εσείς. Και άκουσα και τον κύριο Βασιλιάδη που έθεσε ερωτήματα προς τον κύριο Ραψομανί και όταν κατέθεσε. Τότε, την... ναι. Ενστάσεις σοβαρές για τα συγκριτικά που έβαλε στην έκθεση του κύριος Χριστοφορίδης, που έδινε συγκριτικά με Καλκούτα και με Λονδίνο, τα οποία δεν είναι πόλεις αντίστοιχες καβάλας, ναι. Γιατί θα τα νούμερα έχει. Και το τρίτο βέβαια, ο κύριος Σιλέος κατέθεσε μια έκθεση, η οποία μας είπε ότι εδώ είμαστε σε γενικό συναγερμό, μιλούσε για αζωική. Νεκρά έχει μιλήσει. Αζωική, ξέρετε, νεκρά. Νεκρά. Χωρίς ζωή, τίποτα. Αυτό. Άρα λοιπόν τίποτα. Λέω, από τότε μέχρι η σήμερα. Θάλασσα. Γιατί είδα και κάποιους στη Λαϊκή Συνέλευση που βάλαν τα κουστούμια τους και ήρθανε και είπαν εμείς πράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε. Δηλαδή τότε τι πράξαν. Πώς. Πήραν τις εκθέσεις και. Κύριε Χατζημάνη, ο ένας είπε ότι είναι όλα καλά. Να σας πω τα λίγο. Καύσιμα αυτά είναι και οι εξατμίσεις. Να σας πω λίγο. Είναι αυτό που υπάρχει ένα τέλος πάντων ανέκδοτο που λέει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εδώ βιώνουμε όλο αυτό, το ζούμε, το εισπνέουμε, το εισπράττουμε, από παντιοτρόπως το εισπράττουμε και έρχονται και μας λένε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τι δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Θα σας πω ένα παράδειγμα, έχει μία σημασία. Εκείνη τη μέρα ή την προηγούμενη στο γραφείο μας που είμαστε στο Χαλκερό ήρθε μία κυρία να πάρει ένα δέμα. Βγαίνει από το αυτοκίνητο, μας βλέπει, βλέπει πώς είμαστε, σε τι κατάσταση, μπαίνει στο αυτοκίνητο και φεύγει. Λέω, τι γίνεται, αυτή το δέμα, κάτι της έτυχε. Γύρισε και μας έφερε μάσκες οξυγόνου. Για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση. Χωρίς υπερβολή, πραγματικό γεγονός. Είδε πώς ήμασταν εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, είναι κάποιες ώρες που δεν είναι αβίωτη η ζωή. Και αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Επιτρέπεται να λέμε τα μηχανήματα δεν λειτουργούν? Για τις ζωές των ανθρώπων μιλάμε. Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χατζημάνη. Ένα χωριό που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα παραθαλάσσια χωριά του νομού μας. Με μια υπέροχη θάλασσα, ψαροχώρι, με υπέροχη παραλία. Σήμερα που αναπτύσσεται ο τουρισμός και ο καθένας αν έχει δεύτερο σπίτι, τον νοικιάζει και έχει ένα σημαντικότατο εισόδημα, αυτό το χωριό στερείται από αυτό το πράγμα. Γιατί στερείται? Για μεροκάματα. Ξέρετε τα μεροκάματα ποια είναι τώρα στα λοιπάσματα, έτσι. 800-700 ευρώ κτλ. Στερείται αυτό το χωριό την ανάπτυξή του. Έχει έναν αγωγό, για να τα λέμε όλα. Όταν ήμουν βουλευτής έφτασα στο σημείο να μπορέσουμε τον αγωγό να τους υποχρεώσουμε να τον βγάλουν από την παραλία της Καβάλ. Πρέπει, για να μπει στη θάλασσα πρέπει να πατήσεις τον αγωγό. Πάνω στην αμμουδιά. Ούτε αυτό δεν είναι δυνατόν χρόνια ολόκληρα. Ούτε αυτό δεν μπορεί η πολιτεία, δεν μπορεί η κοινωνία, δεν μπορεί η επιχείρηση αυτή να τον αφαιρέσει από αυτό το χωριό που είναι ανάμεσα σε δύο χημικές βιομηχανίες. Πώς θα αναπτυχθεί ο αγρότης, πώς θα παράξει?
Αυτός που θέλει να έχει μια ταβέρνα, αυτός που θέλει να νοικιάσει το σπίτι του, δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί? Για την κερδοφορία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ούτε οι εργαζόμενοι ζουν και αυτοί το πρόβλημα, δεν μπορούν και αυτοί να έχουν την αντικειμενικότητα να το παλέψουν, γιατί κάθε μήνα παίρνουν αυτά τα ελάχιστα χρήματα για να ζήσουν. Δεν γίνεται αυτό, δεν πάει άλλο και δεν πρέπει. Και θέλω να πω κάτι για τη συνέλευση. Από την κριτική την έντονη των κατοίκων, δεν πρέπει επουδενή να εξαιρείται η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση. Όταν η δημόσια υγεία είναι σε κίνδυνο, δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να δηλώνει απόν. Και να λένε, και θυμάμαι έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα σέρνει στην περιφέρεια, τα χώνει εκεί, στο δεν ξέρω σε ποιο, και δεν βλέπουμε ότι κυβερνάτε αυτή τη χώρα και στην Καβάλα συμβαίνει αυτό. Σε αυτή την περιοχή έχουμε αυτό. Τι κάνετε εσείς? Πού είναι το Υπουργείο? Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί οι δικοί σας για να μπορέσουν να παρέμβουν? Όταν εγώ και εσείς κάτι κάνουμε παράνομο, ακόμα και ένα κόκκινο φανάρι όταν περνάμε, πέφτει ένα βαρύ πρόστιμο. Όταν συμβαίνει αυτό εκεί, δεν τρέχει τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βιώνουν οι άνθρωποι πολύ στενάχωρα πράγματα. Οι καρκίνοι στην περιοχή θερίζουν. Όταν συμβαίνει, το μυαλό τους είναι εκεί. Μπορείτε να φανταστείτε την ψυχολογία των κατοίκων. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι άμεσα, όχι τώρα, χτες, έπρεπε να λυθεί. Και επειδή η πολιτεία και η περιφέρεια δεν έχουν κάνει τίποτα, φτάσαμε να γίνει μια λαϊκή συνέλευση τόσο έντονα φορτισμένη, να υπάρχει τέτοια αγανάκτηση, να φτάσουν σε σημείο να έρθουν και στα χέρια κάποιοι αγανακτισμένοι, δικαίως αγανακτισμένοι θα έλεγα, για να έρθουν να μας πούνε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μάλιστα. Γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Χατζημανούλη. Μάλιστα. Οι ομιλητές οι περισσότεροι μας είπαν δεν είναι αυτό που νομίζετε. Με τα διόδια τι γίνεται, δεν είναι αυτό που νομίζουμε εκεί? Με τα διόδια, κύριε Χατζημανούλη, συμβαίνει το εξής. Αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, στην κοινωνία, είναι ότι από τη στιγμή που η ισχυρή, η μεγάλη, είτε λέγεται κυβέρνηση αυτό, είτε λέγεται Ευρωζώνη, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι αποφάσισαν να κάνουν, δεν έχει καμία αξία η αντίδραση, ο αγώνας, η αντίσταση. Αυτό το αξίωμα των τελευταίων χρόνων, με τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζημανουήλ, έχει περάσει στον κόσμο. Εγώ για τα διόδια, όταν πήρα τους συναδέλφους μου τα φορτηγά και τους είπα, φανταστείτε, για να πηγαίνω έρχεστε στην Ελευθερούπολη, που εμείς μοιράζουμε τα δέματα και πηγαίνω ερχόμαστε τακτικά. Κάθε φορά που πάτε και γυρνάτε θα πληρώνετε διόδια. Μου είπανε, αφού το αποφασίσανε θα γίνει. Και άδικα πας εκεί, ανεβαίνεις και φωνάζεις και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι και ο κόσμος. Δεν ελπίζει, δεν πιστεύει. Εγώ επιμένω. Είναι πράγματι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αυτό που συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει έναν κόσμο, τον έχει κάνει να αποσυρθεί, να ιδιωτεύσει κτλ. Αλλά ό,τι έγινε, ό,τι κατακτήθηκε, έχει γίνει με αγώνες. Και παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την κατάσταση, πάλι πρέπει να βγούμε μπροστά, να πετύχουμε νίκες, να πάρει θάρρος και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που μας βλέπει και λέει. Θα υπάρξουν δηλαδή εκ νέου κινητοποίησεις? Φυσικά και θα υπάρξουν και πρέπει να υπάρξουν. Δεν μπορεί. Ξεκινάνε οι εργασίες όμως. Ναι. Γιατί δεν σταματάτε να ξεκινήσουν οι εργασίες? Γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος, πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία κάποιοι φορείς και από εκεί και μετά αυτό που λέμε, ο κόσμος, ενεργοί πολίτες να μπορέσουν να το στηρίξουν αυτό. Αλλά πρέπει κάποιοι να το κάνουν. Δυστυχώς, κύριε Χατζημανή. Διότι εδώ τώρα θα παρατηρηθεί το εξής. Όλοι αυτοί για να αποφύγουν αυτά τα διόδια θα μπουν μέσα από την Καβάλα. Η πόλη θα πνιγεί. Βεβαίως. Ξέρετε τι θα κάνουμε. Σας το λέω. Θα βάζω ένα δέμα, γιατί λέει απαγορεύεται το φορτηγό σου να περνάει από την πόλη. Εγώ θα βάζω ένα δέμα της πόλης. Να το. Πάω να το δώσω. Και μετά θα πηγαίνω Ελευθερούπολη. Λέω, έτσι. Θα το λύσω έτσι. Τι κάνουμε? Φανταστείτε την πόλη πώς θα είναι. Τι φανταστείτε, δεν θέλει πολύ φαντασία. Θα θυμηθούμε πώς ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Από τις Καμάρες, οι Καμάρες να είναι ο δρόμος που συνδέει Ανατολή με Δύση. Αυτό θα γίνει? Γιατί θέλουνε, γιατί. Και ποιοι, κύριε Χατζημανουήλ, αυτοί που θα καταργούσαν τα διόδια, αυτοί που θα
θα τα καταργούσαν. Ούτε καν κράτησαν αυτά που είναι, τα πολλαπλασιάζουν. Περί αυτού πρόκειται. Πού φτάσαμε, δείτε αυτόν όλο τον παραλογισμό, δεν τον αντέχει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου και τι λέει. Ρε αφήστε με ήσυχο, ούτε ξαναψηφίζω, ούτε ξαναασχολούμαι. Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ό,τι κατακτήσεις έχουν γίνει, σιγά σιγά θα χαθούν κι αυτές. Και θα πάμε σε μια κοινωνία ζούγκλα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω με όση δύναμη έχω και με όση δύναμη μας δώσει και ο κόσμος, γιατί εντάξει, ανήκω σε ένα πολιτικό χώρο που το παλεύει, είναι να ξαναπιστέψει στις δυνάμεις του, να ξαναπιστέψει, να σταθεί στα πόδια του ο κόσμος και να παλέψει. Δεν έχει άλλο τρόπο. Σχετικά με τον εκλογικό νόμο και την κατάθεση που είδαμε για την απλή αναλογική, ξέρω βέβαια ότι είστε υπέρ της απλής αναλογικής. Παράλληλα όμως, όπως διάβασα εγώ τον νόμο, δεν υπάρχει διέξοδος. Δηλαδή, αν γίνουν τώρα βουλευτικές εκλογές με απλή αναλογική και τα κόμματα μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες διαβουλεύσεις δεν συμφωνήσουν έτσι. Υπάρχει η διέξοδος εκ νέου προσφυγή στις κάλπες να αποφασίσει εκ νέου λαός. Για τις δημοτικές εκλογές και για τον Κλισθένη που είδα, αν βγείτε εσείς δήμαρχος στην Καβάλα, παραδείγματος χάρη, και δεν μπορέσουν να συνοθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να σας δώσουν την πλειοψηφία, θα μπορεί να είστε 5 χρόνια ένας δήμαρχος, ο οποίος θα έχετε μια καρέκλα και δεν θα υπάρχει στην ουσία δήμαρχος. Δεν υπάρχει εδώ προσφυγή εκ νέου να πει ο δήμαρχος, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όλο το πράγμα. Ζητάω από τους πολίτες στον 1,5 χρόνο να ψηφίσουν εκ νέου δημοτικές εκλογές, διότι υπάρχει αδιέξοδο. Ξέρετε, στην δημοκρατία λέγανε δεν υπάρχει αδιέξοδο στις εκλογές. Εδώ όμως δεν δίνει ο νόμος το αδιέξοδο να λυθεί μέσω εκλογών. Λοιπόν, δύο χρόνια ο Σκουρλέτης μαγειρεύει, συζητάει, διαβουλεύεται για ένα νομοσχέδιο που προμετωπίδα έχει την απλή αναλογική όσο αφορά την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων. Αυτό είναι ένα ζήτημα και επί αυτού η απλή αναλογική, κατά τη δική μας άποψη, πάγια είναι το σύστημα που υποστηρίζουμε, γιατί αποτυπώνει ακριβώς αυτό, τη δημοκρατία και τη λαϊκή βούληση. Τόσο ο λαός, τόσο εκεί μέσα. Λοιπόν, εδώ πρόκειται περί κάτι εντελώς διαφορετικό. Και όταν δεν συνεννούνται, τι κάνουμε? Η οριμότητα του πολιτικού. Να σας πω κάτι. Είδατε πώς συνεννοήθηκαν με το μνημόνιο τα κόμματα που το πιστεύουν? Είδατε πώς πέσαν οι μάσκες? Είδατε ότι πάση θυσία να υπερασπιζόμαστε αυτό που πιστεύουμε, την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ρεκόρ ψήφων στη Βουλή, 222, ενώ είχε 40 βουλευτές από τα σπλάχνα του που δεν το ψηφίσανε. Ναι, αλλά αυτό όμως επικυρώθηκε σε μερικές μέρες και από τους πολίτες. Άλλο αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε? Όχι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι δεδομένο. Ότι αυτά όλα που λέτε μετά πήγαν στη λαϊκή κρίση των πολιτών και η επικύρωση επί των θεμάτων αυτών που λέτε ήταν αντίστοιχες οι έδρες με τη λαϊκή επιταγή. Άρα δεν υπάρχει αναντιστοιχεία λαού και αποτελέσματος. Αφού μίλησε για παράλληλο πρόγραμμα, αφού είπε ό,τι κακό κάνω από το απεχθές μνημόνιο που εγώ δεν το θέλω αλλά μου το επιβάλλουν, τι να κάνω, αλλά κοιτάξτε τους άλλους που μας φέραν ως εδώ, υπάρχει ολόκληρη επιχειρηματολογία και μια αφήγηση πολύ έξυπνα δομημένη και διατυπωμένη, κύριε Χατζημανουλή. Έτσι ξεκίνησε από την πρώτη σας επιτυχία. Η οποία πέρασε. Όταν πρωτοβγήκατε βουλευτής, με αυτό το αφήγημα βγήκατε. Όχι, δεν βγήκαμε με αυτό. Βγήκαμε με ένα πρόγραμμα που λέγαμε ψηφίστε μας να το υλοποιήσουμε, να καταργήσουμε τα μνημόνια. Αυτό λέγαμε. Και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Τον έμφυα από τον πρώτο χρόνο, τα διόδια, από αυτά μας βγάλαμε. Ναι, και όταν εδώ σας ρωτούσαμε, θα κερδίσετε το λαχείο, τον πρώτο αριθμό, μας λέγατε θα βρούμε λεφτά. Όχι, δεν λέγαμε έτσι. Λέγαμε ότι θα αρνηθούμε να πληρώσουμε το χρέος. Είχαμε κάνει τις. Και λέγαμε ότι στην προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματός μας δεν θα είναι όλα ρόδινα, αλλά θα κινηθούμε σε αυτή τη βάση. Εγκαταλείφθηκε εντελώς, αποσύρθηκε εντελώς και υλοποιεί όχι το πρώτο μνημόνιο ή και το δεύτερο, το πιο σκληρό, το τρίτο μνημόνιο που ήταν. Πολύ πιο σκληρό. Δεν μου απαντήσατε όμως τι γίνεται στα διέξοδο όταν στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να βγει, δεν μπορεί να διοικήσει ο Δήμαρχος. Τι γίνεται με την αυτοδιοίκηση? Σας είπα ότι το σύστημα ακόμα, δεν ξέρω αν εσείς το έχετε στην τελική του μορφή. Έχω δει το προσχέδιο, έχω δει κάποιες παραγράφους. Από ό,τι φαίνεται, είναι όλο 400 θα δίνει υπερεξουσίες στον Δήμαρχο και θα είναι ένα δημοκρατικό και δημοκρατικά εκλεγμένο και αποτυπωμένο. Αποτυπωμένα η βούληση του κόσμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν θα παίζει και ένα και τόσο σπουδαίο ρόλο. Κάτι σαν το Ευρωκοινοβούλιο. Μια χαρά δεν είναι? Παίζει κανένα ρόλο? Συνεδριάζει, ευρωβουλευτές, οι μισθοί τεράστιοι, αλλά
οι αποφάσεις δεν παίρνονται εκεί, παίρνονται αλλού. Κάτι τέτοιο μαγειρεύουν, μάλιστα, νομίζω. Και από εκεί και μετά σας είπα ότι η πολιτική ωριμότητα και οι παρατάξεις που συγκλίνουν, που έχουν κοινές αντιλήψεις, θέλουν δεν θέλουν, υποχρεωτικά θα συγκλίνουν, θα κάνει ο ένας πίσω, ο άλλος λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και θα διαμορφώνουν ένα κοινό πρόγραμμα να το υπερασπίζονται. Κάπως έτσι. Φεύγοντας από τον εκλογικό νόμο, για να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα, γιατί έχετε και μια εκδήλωση που θα έρθει ο κύριος Ίσυχος, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής του ΛΑΕΣΤΕΝ μαζί συνάδελφοι. Τι γίνεται με το κόμμα του το ΛΑΕ? Βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν οι πιο πολλές εκτός βουλής, να μην πω όλες. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες που δεν μπορούν καν να σας ανοιχνεύσουν κάτω από το 1%. Διαβάζω τώρα, αλλάζει και σήμα στη ΛΑΕ ο κύριος Λαφαζάνης. Αυτό τώρα το ακούω. Ναι, το διάβασα αυτό πράγμα ότι... Όχι, δεν είναι. Ίσως είναι βέβαια χαριτολογώντας, έτσι. Δεν νομίζω αυτό τώρα. Το σήμα, μακάρι να ήταν το σήμα το πρόβλημά μας, να το αλλάζαμε και να πηγαίναμε καλά. Να σας απαντήσω. Θα τοποθετήσει, λέει, μια σκάλα αντί για το αστέρι. Α, εντάξει. Είναι τότε που έβαλε τη σκάλα και ανέβηκε πάνω για να βάλει το πανό. Τρολάρισμα είναι αυτό, πιστεύω. Τρολάρισμα, φυσικά. Τρολάρισμα. Μάλιστα. Όπως ήταν τρολάρισμα και το νομισματοκοπείο τότε που σχεδιάστηκε από το Μαξίμου μέσα για να μας πλήξει και να μας κάνει περίγελο ότι εμείς θα καταλαμβάναμε το νομισματοκοπείο και άντε το καταλάβαμε μετά τι θα κάναμε εκεί μέσα. Έλεος δηλαδή. Ένα ψέμα τεράστιο. Μαδούρο. Μια αισχρή συκοφαντία. Μια αισχρή συκοφαντία. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, όμως, για πείτε μας εγώ τα πράγματα πώς είναι. Θα σας πω λίγο. Ναι. Αύριο έχουμε τον Ίσυχο τον Κώστα και τον Θέμη τον Τζίμα. Καλά, για τον Ίσυχο τον Κώστα είπατε οι γνώσεις του. Δεν είναι μόνο ότι ήταν υπουργός εκείνο το διάστημα. Θα έχουν και τηλεθεατές την δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις του κύριου Ίσυχου, ο οποίος ήταν καλεσμένος σε εξελίξεις. Για πολλά οπότε χρόνια την επόμενη εβδομάδα θα τον ακούσετε. Ήταν αυτός που ετοίμαζε με κάθε λεπτομέρεια τα ταξίδια του Τσίπρα, τις συναντήσεις του πού και πώς. Όταν ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, τα ταξίδια του Τσίπρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Ινδία, στην Κίνα, στην Ρωσία. Στο μόνο που δεν πήγε από επιλογή ήταν το ταξίδι στην Αμερική. Τότε που πήγε ο Τσίπρας μόνος του, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Και λοιπόν, που έβαλε και ο παπάς γραβάτα. Ναι. Λοιπόν, θα είναι αύριο. Θεωρούμε ότι είναι... Το θέμα που θα συζητήσουμε ιδιαίτερα σοβαρό και επίκαιρο, οι εξελίξεις στην περιοχή μας, Συρία, Τουρκία, Αιγαίο, Φύρων, όλο αυτό το πλέγμα θα το συζητήσουμε. Είναι πολύ έτσι αξιόλογοι οι ομιλητές και ελπίζουμε στη συμμετοχή του κόσμου. Πού θα γίνει και πείτε ώρα και μέρος. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, 8 η ώρα, αύριο. Λοιπόν, θα χωρέσετε. Και καλούμε τον κόσμο, μακάρι να μην χωρέσουμε. Θα βγούμε εμείς οι πιο... να μπει ο κόσμος ο υπόλοιπος. Θα κάνουμε προσπάθεια. Πάντως να ξέρετε ότι όλες οι συγκεντρώσεις της Λαϊκής Ενότητας είναι πετυχημένες και με κόσμο. Ελπίζω και οι αυριανοί. Το παλεύουμε, κύριε Χατζημανουήλ. Είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θεωρούμε, αυτό που λέει η συνείδησή μας. Για αυτά που πιστεύουμε. Θα είμαστε ενεργοί στην αριστερά που πιστεύουμε, την αριστερά που δεν υποτάσσεται, την αριστερά που παλεύει, που δεν δέχεται την ήττα αυτήν η οποία έχει επέλθει, που θα ξανασηκώσει κεφάλι. Και από εκεί και πέρα θα απευθυνθούμε στον κόσμο με ό,τι έχουμε κάνει. Δεν ξέρω πόσα κόμματα της Βουλής και εκτός Βουλής έχουν τη δραστηριότητα της δράσης, τους αγώνες που έχει η Λαϊκή Ενότητα και τη συμμετοχή, πόσα κόμματα έχουν τη δομή και τις οργανώσεις που έχει η Λαϊκή Ενότητα. Θα δώσουμε τη μάχη μας, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μπούμε στη Βουλή, θα ζητήσουμε από τον κόσμο να μας ψηφίσει. Έχουμε επιχειρήματα, έχουμε λόγους να το κάνουμε και από εκεί και πέρα ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε και την θετική του κρίση και την αρνητική. Ό,τι είναι θα το αποδεχτούμε, αλλά δεν θα πάψουμε να είμαστε αυτό που είμαστε. Θα το παλέψουμε. Πάνος, είστε καλύτερα έτσι. Είστε πιστός, βλέπω, στο μαλλόνι τον αναγνωστάκι, έτσι. Που έλεγε εκεί ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα, έτσι. Ναι, ναι. Και έβλεπα πόσα κρυμμένα τη μαλφή. Ξέρετε, έπρεπε να σώσω. Με αυτό που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ πάει να διασυρθεί και η αριστερά στο σύνολό της. Ενώ αυτό που συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι πολύ απλό. Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά. Η αριστερά. Σας κράτησε το όνομα όμως. Υφίσταται, ναι. Εντάξει.
Τι να κάνουμε. Κακός, θράσος. Και τι αριστερά. Με το κτίριο τι έγινε, τη κουμουνδούρα. Και τι αριστερά. Ριζοσπαστική, δηλαδή πολύ αριστερά. Με το κτίριο τη κουμουνδούρα τι έγινε, το ιδιωτικό καθεστώ ήταν μπερδεμένο. Στον Κουβέλη ήταν γραμμένο. Εντάξει, τότε ο Κουβέλης όταν αποχώρησε το τακτοποίησε, δεν δημιούργησε κανένα θέμα. Τώρα που είναι και ο Κουβέλης στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα καλύτερα δεν έχουν. Είναι η Κουμουνδούρη, ανήκει στο. Εντάξει, και με τον Φώτη τον Κουβέλη συμπορευτήκατε. Συμπορευτήκατε και με αυτόν χρόνια, έτσι. Φυσικά, στον ενιαίο συνασπισμό και τα πρώτα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Με, βέβαια, τότε αυτός πήρε το ρεύμα και έφυγε. Όχι το ρεύμα, την ενωτική πτέρυγα. Ναι, τότε συνέβη. Την ενωτική πτέρυγα την πήρε και έφυγε. Ξέρετε τι έγινε τότε. Αντί να φύγουμε εμείς, γιατί η ηγεσία τότε του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα το είχε ήδη αποφασίσει. Πάση θυσία ευρώ, ευρωζώνη. Θα πούμε ένα ποίημα στον κόσμο για να πάρουμε τις ψήφους, αλλά δεν, από εκεί δεν φεύγουμε. Αντί να φύγουμε εμείς, κράτησε εμάς ως χρήσιμους γιατί ήμασταν αυτοί που το ξέρετε εσείς. Τρέχαμε, πληρώναμε, τα κάναμε όλα, μεγαλώναμε το κόμμα χρόνια ολόκληρα. Φύγαν αυτοί που έπρεπε να μείνουν. Γιατί τι έλεγαν οι άνθρωποι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα, πώς το λένε, μια Δημάρ που είπε το μέγα ψέμα. Η Δημάρ τι είπε, όλα και όλα πάση θυσία στο ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είπε. Καμία θυσία για το ευρώ. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ακριβώς που είπε η Δημάρ. Προκειμένου να παραμείνουμε, κάνουμε τα πάντα. Τι μνημόνια, τι διόδια, τι έμφυα, τα πάντα. Τι συντάξεις, τι αεροδρόμια, τι ΤΑΠ. Όλα θα τα κάνουμε, να μείνουμε και στην εξουσία. Και τι κάνανε, ο Κουβέλης που είπε την αλήθεια τότε και η Δημάρ στο σύνολο, την αλήθεια τους, αυτό που πιστεύανε, φύγανε για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορώντας αυτούς ως νενέκους και ως συνεργάτες μνημονιακούς, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εφαρμόσει το δικό του μνημόνιο. Και ο Κουβέλης ξαναγύρισε στο σπίτι του, στο πραγματικό του σπίτι. Αυτό είναι. Γραμμάτιο πιστεύετε ήταν αυτό το Υπουργείο. Δεν ξέρω κατά πόσο τιμά τον κάθε Κουβέλη και μια ιστορία που έχει τέλος πάντων, σε αυτή την ηλικία με όλο αυτό που έχει κάνει, να γυρίσει και να πάρει το Υπουργείο κάτω από ό,τι φαίνεται, κάτω από τον Καμένο, για να παίζει αυτόν τον ρόλο. Ένα αυτό πολύ άχαρο και θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να ήταν, πότε λέτε, υπό προϋποθέσεις. Υπό προϋποθέσεις τότε, φυσικά. Τον ήθελε και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Θα βρίσκαν αυτούς 8-10 ψήφους. Τώρα μην πείτε θα τους βρίσκανε σε εκείνη τη Βουλή. Θα τους βρίσκανε. Αν ήθελε ο Κουβέλης να μπει μπροστά. 180 θα γινόταν με τον Κουβέλη. Ναι, ο Κουβέλης από τότε ίσως άρχισε να πιστεύει, να βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεταλλαχθεί. Ναι, αλλά ίδιος θα έκανε 5 χρόνια. Θα γινόταν 5 χρόνια πρόεδρος όμως. Εντάξει, ξέρετε πόσο περαστικά είναι αυτά και εντάξει, πόσο. Σίγουρα. Μα τώρα εδώ πήγε, όπως είπατε, πίσω από τον Καμένο να είναι στο Υπουργείο Άμυνας και να κάνει παρέλαση εκεί κάτω στο Πεντάγωνο. Είναι τιμητικό αυτό δηλαδή. Όχι, καθόλου τιμητικό και. Τουλάχιστον πρόεδρος ή αρχηγός του κράτους. Οι άνθρωποι δεν έχουν και την δυνατότητα πια να τιμήσουν και την ίδια την πορεία τους και τη ζωή τους, δυστυχώς. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι σε αυτά τα οποία λένε ότι θα πρέπει να συνεννοηθείτε και οι ευρύτερες αριστενές δυνάμεις και ότι ο καθένας στο μοναχικό του δρόμο δεν μπορεί να έχει τύχη αν θέλετε να έχετε φωνή στο Κοινοβούλιο. Η δική μας η εκτίμηση είναι πέρα από το στίχημα της εισόδου στην Βουλή που είναι ένα σοβαρό στίχημα και για μας σημαντικότατο. Είναι ότι η αριστερά στις παρούσες συνθήκες που θερίζει ο νεοφιλελευθερισμός με όλα τα κόμματα αυτά που συμμετέχουν και υλοποιούν αυτές τις πολιτικές, αν μη τι άλλο, για να δείξει στον κόσμο ότι έχει αντίληψη του τι γίνεται, τι περνάει ο λαός μας, πρέπει στοιχειωδώς να συνεννοηθεί, να επικοινωνήσουν τα κομμάτια μεταξύ τους και να κάνουν το μεγάλο βήμα της συνεργασίας, της κοινής καθόδου στις εκλογές, να παραμερίσουν τις επιμέρους διαφορές που δεν αφορούν το σήμερα, πιστέψτε με, και να στη βάση ενός προγράμματος αντιμνημονιακού, ενός προγράμματος απάντησης σε όλο αυτό που συμβαίνει, να δώσουν τη μάχη όλες οι δυνάμεις. Για να πάρει και ο κόσμος ξανά να δει, πώς το να δει και μια οριμότητα συγκεκριμένα στην αριστερά, αυτό. Το πλαίσιο πώς το βάζετε, πιο συγκεκριμένα η αυτό. Η απεύθυνσή μας είναι σε τις δυνάμεις αυτές που προσδιορίζονται
Κωνσταντοπούλου, ο Αλαβάνος με το κόμμα του είναι θετικός σε αυτό, αντιμνημονιακές δυνάμεις, πατριωτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα πρέπει να σταματήσει, να μπορέσουν να έχουν ένα κοινό. Καλά, πατριωτική δυνάμη κοινή θεωρεί και ο Καρατζαφέρης. Αντιμνημονιακές πατριωτικές. Τώρα είναι αντίον του μνημονίου αυτή. Εντάξει, τώρα. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Φυσικά, η πρόσκλησή μας και μάλιστα πριν ένα μήνα τους απευθύναμε επιστολή δημόσια και τους ζητήσαμε. Η Ανταρσία μιλάει για κοινή δράση, αλλά όχι για κοινή κάθοδο σε εκλογές. Αλλά ελπίζω, ανάγκα και θεοί πείθονται. Η Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι θα είναι κοντά και νομίζω και αυτή δεν έχει άλλη ευκαιρία. Γιατί λέμε, αλλά το πιο, ο πιο κοντινός σχηματισμός για είσοδο στη Βουλή, πιο κοντά για είσοδο στη Βουλή, είναι η Λαϊκή Ενότητα. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες το και με την αναγωγή φαίνεται ότι μπαίνουμε πιο κοντά. Καμία άλλη δύναμη μόνη της δεν έχει δυνατότητα. Ακόμα και εμείς που είμαστε κοντά θεωρούμε ότι πρέπει, πέρα από αυτό, δεν είναι ο στόχος για να μπούμε στη Βουλή, η αριστερά έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει κοινές επιδιώξεις, αυτό το στοιχείο της ενότητας να τη διακρίνει. Το παλεύουμε. Προσπαθούμε να τους πείσουμε. Να δούμε. Βέβαια να πούμε ότι στις εκλογές αυτές, μεθεπόμενες μάλλον, το 3% παραμένει, το διευκρινίζω και την απλή αναλογική. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Μα δεν είναι απλή αναλογική. Όταν έτσι έχει το όριο του 3% δεν είναι απλή αναλογική. Δεν είναι απλή με την έννοια ότι έχει το 3%. Ναι, δεν μπορεί. Ένα κόμμα που παίρνει 2%, δηλαδή το 2% του ελληνικού λαού, γιατί να μην έχει έκφραση με 6 βουλευτές που είναι το αντίστοιχο στην Βουλή των 300 βουλευτών. Μάλιστα. Πολύ λογικό και πολύ δημοκρατικό θα. Είστε αισιόδοξος εσείς ότι αυτές οι συνεργασίες θα καρποφορήσουν και θα υπάρχει επόμενη μέρα? Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η πρωτοβουλία αυτή της Λαϊκής Ενότητας θα βρει ευήκο αότα και ήδη κάποια σημάδια δείχνουν ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν μέσα ετερόκλητα στοιχεία. Τώρα που μιλάτε βλέπω εδώ το πλάνο, την Μακρύ δίπλα στον Λαφαζάνη, υπάρχουν ετερόκλητα στοιχεία. Καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα υπάρξουν και στοιχεία που δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν με όλο αυτό που λέμε εμείς η αριστερά, που όπως εμείς την θεωρούμε και την και θέλουμε να είναι. Βέβαια και, και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν πολλές θα... από τις ενέργειες, τις πράξεις, τις σκέψεις, τα όσα κάνει, τα όσα λέει η Κωνσταντοπούλου, την κατηγορούν ορισμένη ότι αντιβαίνει με τη λογική. Αυτό σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω, να σας πω κάτι. Η Κωνσταντοπούλου δεν ψήφισε το μνημόνιο και το μνημόνιο το ψήφισε ο Τσίπρας και όλοι αυτοί οι κορυφαίοι βουλευτές που προεκλογικά αυτό που λέγανε ότι θα το καταργήσουν. Ποιο αντιβαίνει τη λογική? Αντιβαίνει. Ποιος είναι ο λογικός και ποιος είναι ο παράλογος? Όταν πάει ο Γερμανός να καταθέσει στεφάνι και μπαίνει στη μέση και του λέει όχι και πάει ο γλώσσος και του λέει κάτι στην άκρη. Κατά την προσωπική μου άποψη. Ένα από τα πολλά περιγράφω έτσι. Ο Γλέζος έκανε αυτό που έπρεπε. Έδειξε και μια. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα μέχρι τα 100 να μετανοήσει για το όσα έχει κάνει στη ζωή του. Έκανε τόσο άσχημα στη ζωή του, που δικαιούται να μετανοήσει τόσα κακά έκανε. Τα είπαμε αυτά σε προηγούμενες αυτές, αλλά όχι. Τα λέμε με αγάπη. Ναι, με αγάπη. Ναι, αλλά έχει κάποτε να μετανοήσει. Ο Γλέζος έχει γραφτεί στην παγκόσμια ιστορία για όλα αυτά που έκανε και αν μη τι άλλο, ένας άνθρωπος που το σύνολο της ζωής του το έχει αφιερώσει σε αγώνες. Μέχρι το θέατρο του Χότζα φίλησε. Εντάξει, τώρα. Ζήτησε ποτέ συγγνώμη γι' αυτό? Στα 90 τόσα χρόνια. Σε εσάς ζήτησε ποτέ συγγνώμη τους συντρόφους του? Στα 90 τόσα χρόνια και εμείς όταν κάνουμε απολογισμό στη ζωή μας θα βρούμε και εσύ και εγώ. Δεν έχει τα δεκόσια. Θα βρούμε πράγματα που, ναι, που θα πούμε ότι αυτό δεν έπρεπε πολλά να τα το οποία κάναμε, τα οποία είπαμε να είναι καθ' υπομονή. Ο Γλέζος θα μείνει για πολύ σημαντικά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι. Πάντως για την Κωνσταντοπούλου. Σημαντικό είναι η μεγαλοψυχία και το αναγνώριση του λαθός. Γιατί όπως λέτε, θα γίνει ένας 100 χρονών και ο Γιώργος Μητσοτάκης, είπαμε και πολλοί από αυτούς και ο Καραμαλής. Κάναν αναγνώριση πολλών λαθών. Έτσι, γιατί και ο Κανελόπουλος ότι είπε τι καταλάβαμε, λέει, που σκοτωθήκαμε. Κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Κάθε μέρα. Και το Γλέζο δεν άκουσε να κάνει αυτοκριτική, αυτό σα το λέω. Εντάξει, δεν είναι. Ίσως την κάνει σε εσάς, γι' αυτό ρώτησα. Όχι, δεν έτυχε σε κατηδίαν συζητήσεις να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα. Θέλω για την Κωνσταντοπούλου να επιμείνω στο εξής. Να την κρίνουμε από τη στάση της, τη συνολική, να την κρίνουμε από το πού είναι, τι παλεύει, τι υπερασπίζεται, τι εγκατέλειψε
την τρίτη βαθμίδα εξουσίας εγκατέλειψε για να τα υπερασπίζεται όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και με πέρα, το στυλάκι της, το αν έπρεπε αυτό, το πώς μίλησε. Εντάξει. Κρίνεται, αξιολογείται εν διάφορες περιπτώσεις όπως όλοι. Να την κρίνουμε δηλαδή το δάσος να δούμε και όχι τα δέντρα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αύριο να έχει κύριε Ιωαννίδη. Εμείς εδώ ανανοούμε το ραντεβού με τον κύριο Ήσυχο. Επαγρύπνηση και η υπόθεση του τι συμβαίνει στην ανατολική πλευρά της πόλης αφορά το σύνολο της πόλης, αφορά τους εργαζόμενους στα δύο χημικά εργοστάσια, αφορά τη Νέα Καρβάλη και την περιοχή εκείνη την συγκεκριμένη, αλλά όχι μόνο αυτούς. Και πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκια. Η κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη. Κάνει σήμερα νύπτη τα σχήρα της. Κοιτάξτε. Follow-up όλη την εκπομπή δεν χρειάζεται να κάνουμε. Ναι, γιατί θα επικεντρωθούμε στην περιφέρεια και στο Δήμο και θα αφήσουμε τις σοβαρές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα Ήσυχο, ώστε να ακούσετε τις απόψεις, να βάλουμε πολλά από τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε και στον κύριο Ιωαννίδη. Θα το ρωτήσουμε αν ήταν και αυτό στην ομάδα κρούσης για το νομισματοκοπείο. Ευχές για να καλώσουμε ρούμα, κυρίες και κύριοι.